για την Λάρισα, ένα σκορ που έμελε να διατηρηθεί και στα υπόλοιπα 89 λεπτά. Το ξαναβλέπουμε και σε αργή κίνηση. Ο Γκαλίτσιος εδώ θα πάρει την κεφαλιά με ωραίο τρόπο. Ο Γεωργίεφ δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Είδατε πόσο περίεργη τροχιά πήρε η μπάλα. Στα δίκτυα λοιπόν του Ηρακλή, η Λάρισα που ενθουσίασε τους φίλους της είχε και δύο δοκάρια, στο 55 με τον Κυριλίδη και στο 59 με τον Βαλαόρα. Από την ομάδα του Βαλτεσκότσι, κορυφαίοι Πλίτσης, Κυριλίδης, Μαλουμίδης και ο Γιάννης Βαλαόρας. Εδώ προσπάθησε ο Ξανθόπουλος ένα σουτ, την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Πλίτση. Από τον Ηρακλή, κορυφαίοι ο Ορφανίδης, ο Αδάμου που στο 46 πήρε τη θέση του Ξανθόπουλου και ο Λάκης Παπαϊωάννου. Και να πάλι εδώ μπροστά με τον Βαλαόρα σε αυτό το σλάλομ, προσπαθεί να πλασάρει τον Γεωργίεφ, δεν θα μπορέσει. Καινούριο σουτ και πάλι ο Γεωργίεφ θα αποκρούσει. Ήταν ένα παιχνίδι πραγματικά σκέτη διαφήμιση για το ποδόσφαιρο. Ένα ακόμη σουτ εδώ από τον Ανδρεούδη για την Λάρισα.